παραμένεις, θα πάμε στην Ιερά Πέτρα, ναι. Καθώς εκεί οι Ιεραπετρίτες δεν αγαπούν τον συνάνθρωπο. Πολλές οι δράσεις θα αναφερθούμε. Στήριξη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αγαπούν και τα ζώα βέβαια. Θα πάμε στην κυρία Όλγα Γεωργουλοπούλου. Είναι ζωόφιλη, την έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν. Μέσα από δική της πρωτοβουλία, με το χαμόγελο μας είχατε υποδεχτεί, με το χαμόγελο βέβαια και τώρα. Στο νόμο σας, για βάλτε μας τώρα στο κλίμα. Τι υπάρχει στο νόμο σας? Ο Δίας. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε εσάς και στους τελεθεατές σας. Λοιπόν, αυτός είναι ο Δίας. Είναι ένα περιστεράκι το οποίο ήταν έτοιμο θάνατο. Σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση τον βρήκα. Ναι. Χτυπημένο στο κεφάλι, στα φτερά. Πήγαμε στο κτηνίατρο, είχε χτυπήματα και στην κυλίτσα του, έκανε ράματα και τώρα τον έχω στο σπίτι γιατί δεν θέλει να φύγει. Παρόλο που έχει μεγαλώσει, είναι έτοιμος για να φύγει, δεν θέλει πλέον να φύγει. Τον έχω 2 μήνες και 5 μέρες. Δηλαδή δεν φεύγει, δεν πηγαίνει πουθενά. Είναι μαζί μου. Μάλιστα, είναι πολύ ωραία η εικόνα σας πάντως, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είδω κάθε μέρα τα περιστέρια. Δηλαδή επιχειρείτε να βγει προς τα έξω και επιστρέφει. Ακριβώς. Μάλιστα. Μόλις θα είδα τα άλλα περιστέρια, ξέρετε, έρχονται 100-150 περιστέρια, τα βλέπει και όσο τα βλέπει τόσο έρχεται και κολλάει κοντά στο λαιμό μου. Δεν θέλει να είναι φύγει αυτό από το δέσιμο, το απίστευτο δέσιμο. Τα ζώα μόλις νιώσουν ότι τα αγαπάς, ότι τα φροντίζεις, δεν θέλουν να φύγουν από το πλευρό σου. Είναι αλήθεια αυτό, το ήταν, ζουν όλοι φιλόζοι. Ήταν νεοσός λοιπόν, σώθηκε από βέβαιο θάνατο στην Ιερά Πέτρα. Ειδοποιήσατε, δεν ξέρω την πυροσβεστική, αν δεν κάνω λάθος, η κίνησή σας. Όχι, αυτός είναι άλλος. Χθες το βράδυ ειδοποιήσα την πυροσβεστική για νεοσό. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, λέω τώρα, το συγκεκριμένο με το περιστεράκι που έχετε στο νόμο σας. Αυτό όχι. Το βρήκε ένας καλός γείτονας, ναι, που έχει καφενείο και μου το έφερε γιατί ήξερε ότι μπορώ να το αναλάβω. Και τώρα το είναι μαζί μου. Περιμένω πότε θα αποφασίσει να φύγει και φυσικά η πόρτα μου και η καρδιά μου είναι πάντα ανοιχτή. Για να μας πείτε και για το περιστατικό τώρα που προλογίσατε, που είπατε. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, πότε ήτανε? Χθες το βράδυ, στο περίπτερο που διατηρούμε με τον άντρα μου, δίπλα ακριβώς, είναι ένας φοινίκας που έχουν φωλιά. Εκτός από το φύκο που έχουμε μπροστά που φωλιάζουν εκατοντάδες, έπεσε ο νεοσός από τη φωλιά, ήξερα ότι είναι από εκεί. Και δεν είχα τρόπο να σκαρφαλώσω στο φοίνικα. Είναι και ένα δύσκολο δέντρο. Δεν έχει κλαδιά για να σκαρφαλώσει. Και ήρθε η πυροσβεστική. Ακριβώς. Αμέσως οι άνθρωποι, το οποίο δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω. Η πυροσβεστική υπηρεσία, προφανώς το γνωρίζετε, είναι πραγματικά για τα πάντα. Για τα ζώα, για τους ανθρώπους, για τις πυρκαγιές, για τις πλημμύρες, για τα δέντρα. Για τα πάντα. Τα πάντα ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Ήρθαν με τη μεγάλη σκάλα, τουλάχιστον 5 μέτρα, γιατί ήταν αρκετά ψηλά. Και τοποθετήθηκε ξανά στη φωλιά του και σήμερα είναι με τη μανούλα του. Τέλεια. Μια χαρά. Βέβαια, αναφερόμαστε στην αγάπη των ανθρώπων εκεί για τα ζώα. Εξίσου έντονη, και το γνωρίζω προσωπικά για την κυρία Γεωργουλοπούλου, είναι η αγάπη της για τον συνάνθρωπο μέσα από πράξεις ανθρωπιάς. Ξέρετε, κυριαρχεί η εξής εντύπωση, ότι όποιος αγαπάει τα ζώα, ίσως παραμελεί κάπως τον άνθρωπο. Δεν ισχύει. Για να υπάρξει κάποιος και για να θεωρηθεί κάποιος ζωόφιλος, θα πρέπει πρώτα να είναι ανθρωπιστής και να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Σωστά. Έτσι. Αγαπάμε τη ζωή. Και αφού αγαπάμε τη ζωή, αγαπάμε οτιδήποτε είναι στο περιβάλλον μας. Περιβάλλον δεν είμαστε μόνο οι άνθρωποι. Είναι και τα ζώα, είναι και τα πουλιά, είναι και τα έντομα. Μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς να το πω τώρα, extreme αυτό. Αλλά είναι περιβάλλον, είναι απαραίτητα. Βέβαια. Όλα είναι στην αλυσίδα της ζωής. Και φυσικά σεβόμαστε και του, βέβαια. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Μπορεί να μην γνωρίζουμε όλων των έμβιων όντων την χρησιμότητά του στην αλυσίδα. Υπάρχουν οι κατάλληλοι επιστήμονες που τα γνωρίζουν. Εμείς το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να τα σεβόμαστε. Με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, κυρία Γεωργουλοπούλου, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για σεβασμό, αγάπη. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Προς τον συνάνθρωπο και προς τα ένδια όντα που είναι δίπλα μας. Τους χαιρετισμούς μας. Μόνο αγάπη έχουν να προσφέρουν. Πολύ, πολύ σημαντικό. Μου επιτρέπετε 2 δευτερόλεπτα. Έχουμε μια 5. Μια και είμαι στην κάμερα, θέλω να ευχαριστήσω ξανά δημόσια τους συμπολίτες μου Ιεραπετρίτες. Είναι ίσως να το σίγουρα το γνωρίζετε, είναι μια πόλη που έχει έντονο το στοιχείο της αλληλεγγύης. Όταν υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν,
βοηθάει ο Γεραπετρίτης και η Γεραπετρίτισσα. Μπράβο. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που ζω σε αυτή την πόλη. Μπράβο, κυρία Γεωργοροπούλου. Ξαναλέω δημόσια, ευχαριστώ. Να είστε Είμαι καλά. Είμαι πολίτης αυτής της πόλης και τη λατρεύω. Τους χαιρετισμούς μας. Και εμείς έχουμε αδυναμία στην Ιερά Πέτρα, το έχουμε αποδείξει. Να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, όντως, πολλές φορές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, break, διάλειμμα. Καλές εκπομπές σας εύχομαι. Να είστε καλά και επιστρέφω, Μαρία, σε λίγα λεπτά.